Τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα, μάλλον για καμία ομάδα. Ούτε για την κόκκινη, ούτε για την γαλάζια. Γιατί ο ΤΑΦ3 είναι τόσο ετερογενής καρκίνος, τον οποίο μάλλον μπορείς να κάνεις τα πάντα, αλλά δεν φτάνουν τα πάντα. Άρα πρέπει να κάνεις πολλά περισσότερα από ότι μια ξερή ριζική ή ακτινοθεραπεία ή οτιδήποτε άλλο. Οι ομάδες έχουν το εξής νόημα. Υπάρχει ένα περιστατικό, κοινό και στις δύο αίθουσες. Το οποίο περιστατικό είναι σε αυτά τα διλήμματα που έχουμε. Το δίλημα είναι στο καρκίνο του προστάτη. Είναι μια περίπτωση που ενός ασθενή θα δείτε το ιστορικό του που πάει σε έναν γιατρό. Του λέει ο γιατρός, θα πάει συντηρητικά. Το κλασικό πάει να πάρει και μια άλλη γνώμη. Ένας άλλος σου λέει πρέπει να χειρουργηθείς. Είναι οι δύο γνώμες. Η μία ομάδα δουλεύει το περιστατικό για να υποστηρίξει και ετοιμάσει την υποστήριξη αύριο της μίας άποψης του χειρουργείου και η άλλη τη συντηρητική, τη διαφορετική, τη άλλη αντιμετώπιση μη χειρουργική. Οπότε θα το συζητήσω το περιστατικό, πρέπει να πείτε όλη τη γνώμη σα, να καταλήξετε σε μια ομοφωνία που θα παρουσιαστεί αύριο μια αντιπαράθεση για να δούμε τα υπέρ και κατά. Όλε αυτέ οι περιπτώσει δεν έχουν evidence based μία και μόνο λύση. Είναι επιλεγμένε έτσι. Και αυτό θα γίνεται κάθε απόγευμα. Για την άλλη μέρα το πρωί. Ωραία. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε το περιστατικό. Όπως βλέπετε, είναι ένας 67χρονος με ήπια συμπτώματα από το κατώτερο ποιητικό, ο οποίος μόλις βγήκε στη σύνταξη με τα παλιά μέτρα, γιατί με τα καινούργια δεν θα βγαίνει ακόμα, αποφάσισε να. Δεν είχε κάνει ποτέ του μέχρι τώρα τίποτε, πήγε να κάνει ένα εργαστηριακό έλεγχο. Στον εργαστηριακό έλεγχο αυτό βρέθηκε ένα PSA 17. Ανησύγησε, πήγε στον ουρολόγο, ο οποίος έκανε μια δακτυλική εξέταση, ψηλάφισε κάτι αριστερά, μια σκληρία, προχώρησε μετά σε ιδιωτικό υπέρηχο, βρέθηκε ένας προστάτης οριακά αυξημένος, 53 ml, και στο ιδιωτικό υπέρηχο βρέθηκε να διασπάει κάπως την κάψα αριστερά. Ακολούθησε η βιοψία και όπως βλέπετε είχε να κλείσουν 7, 4 συν 3, σε 4 από 6 δείγματα αριστερά, και σε 3 από 6 δεξιά. Προχώρησε σε MRI. Δυστυχώς, διορθικό MRI δεν υπάρχει εύκολα και δεν ξέρω αν υπάρχει και γενικό στην Ελλάδα. Τουλάχιστον έτσι, η Λάρισα που είμαστε δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Παρ' όλα αυτά, το MRI, και εδώ κάποιος πρέπει να συζητήσει κατά πόσο αυτές οι σταδιοποιήσεις που γίνονται με αυτά τα μέσα είναι ακριβείς. Γιατί εκεί στηρίζονται όλα μετά, τα οποία πολλές φορές δίνουν κακές εκπλήξεις. Βρέθηκε τέλος πάντων σε αυτό το MRI δίθηση της κάψης αριστερά, χωρίς δίθηση των σπερματοδόχων και χωρίς εμφανίσεις λεμφαδενικές μεταστάσεις. Το σκάνινγκ ωστόσο ήταν φυσιολογικό, ενώ από συνοδείο νοσηρότητα δεν είχε τίποτα ασθενής, έτσι μια υπερεπιδημία για το οποίο έπρεπε να χάπει. Επιτρέψτε μου ένα δευτερόλεπτο να κάνω μια εισαγωγή για να δούμε λίγο για τι όγκους μιλάμε. Και εδώ βλέπετε το TNM του 2002, όπου ΤΑΦ3α ήταν η εξοκαψική επέκταση έτερο για φωτερόπλευρη, ενώ του 2009 προσθέθηκε ότι η μικροσκοπική δίθηση του αφιένατης κίστεως ανήκει, και αυτό να υπάρχει ακόμα, ανήκει σαν στο ΤΑΦ3α. Ενώ ΤΑΦ3β είναι το γνωστό μας δίθηση του σπερματοδόχου κίστεως. Άρα, αμέσως από αυτό καταλαβαίνει κάποιος ότι ο ΤΑΦ3α με τον ΤΑΦ3β δεν έχει καμία σχέση. Άρα μιλάμε για όντως μια μεγάλη ομάδα, μια ετερογενής ομάδα, η οποία θα δούμε λίγο πώς θα τη στηρίξουμε. Εκτός αυτού, από διάφορες έτσι, άλλες εργασίες, γιατί ο ΤΑΦ3 γενικότερα είναι ουσιαστικά ένας όγκος πολύ υψηλού κινδύνου. Άρα, σε διάφορα έτη προσπάθησαν διάφοροι άνθρωποι να δούνε, να ορίσουν μάλλον αυτούς τους όγκους υψηλού κινδύνου, ακόμη, όπως θα δείτε, και ΤΑΦ2C εδώ όπως βλέπετε, και εντοπισμένους, αυτό που λέγαμε εντοπισμένους. Όλοι αυτοί μπαίνουν σε μία κατηγορία. Και όλες αυτές εδώ οι παράμετροι που βλέπουμε εδώ έχουν την ίδια προγνωστική αξία, δηλαδή όλοι αυτοί είναι υψηλού κίνδυνου. Και για να δούμε τι σημαίνει αυξημένος κίνδυνος, 25 χρόνια θανάτου στα 5, 25% να πεθάνει κάποιος στα 5 χρόνια, ενώ η μισή περίπου στα 10 χρόνια. Δούμε τη βιβλιογραφία. Λοιπόν, το νόημα έχει να μην δούμε τη βιβλιογραφία, να δούμε λίγο πώς θα σκεφτόμασταν και τι θα λέγαμε. Μη μας πείθετε πρώτα και μετά να εκδηλώσουμε την άποψή μας. Είμαστε ουρολόγοι που κάθε μέρα βλέπουμε τέτοιους ασθενείς, κύριε Τζόρτζη. Ωραία. Άρα, λοιπόν, λίγο τα μικρόφωνα, να δούμε τι τοποθέτηση. Να σας πω και τα ωραία νέα. Δίπλα, σπάει, κατάσκοπος.
Λέει ο κύριος Φελαρίκος, ρωτάει πόσοι ούτως ή άλλως θα επέλεγαν την άποψη που πρέπει να στηρίξουμε και σηκώθηκαν μόνο τρία χέρια. Οπότε λέει, όχι, πρέπει να πείσουμε όλους τους άλλους. Οπότε ήδη είσαστε σε καλό δρόμο. Λοιπόν, τώρα θα ένας-ένας λίγο να λέει τη σκέψη του, γιατί για να βγάλουμε λίγο μια ολοκληρωμένη σκέψη. Υπάρχουν άλλες συνυπάρχουσες παθήσεις? Όχι. Απλώς παίρνει μόνο ένα λυπητό. Α, συγγνώμη, δεν το πρόσεξα αυτό, συγγνώμη. Έχουμε έναν ασθενή ο οποίος είναι 67 χρονών, με ένα PSA στη διάγνωση 17 και με ένα όγκο ο οποίος βασιζόταν σε επικοινωνιστικά σταδιοποιείται ως TAF3α αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ πιθανό να είναι υποσταδιοποιημένος. Από εκεί και πέρα, από αυτά που ξέρουμε, εάν υποβληθεί σε ριζική προστατομή, έχουμε 2-3 πιθανότητες να έχουμε θετικά χειρουργικά όρια. Χοντρά-χοντρά, έτσι. Χοντρά-χοντρά. Θα μπορούσαμε να έχουμε πιθανά και διήθηση των σπονδυλών, είπαμε είναι υποσταδιοποιημένος. Με αυτή τη λογική λοιπόν, μια ριζική προστατοκομή δεν θα του πρόσφερε ιδιαίτερα, διότι ούτως ή άλλως θα αναγκαζόταν να γίνει κάποια επικουρική θεραπεία. Είτε αυτή είναι ορμόνες, είτε αυτή είναι ακτινοθεραπεία. Γιατί λοιπόν να μην τον γλιτώσουμε από το στρες του χειρουργείου και να τον στείλουμε κατευθείαν να κάνει μια εξωτερική ακτινοβολία και να του δώσουμε και ορμόνες ενδεχομένως. Ορμόνες και εξωτερική ακτινοθεραπεία. Αυτό θα προσπαθήσουμε να αποδείξουμε. Για να ακούσουμε λίγο και τα υπόλοιπα. Τώρα είναι η φάση της καταγραφής. Ανεξάρτητα από τη θέση που θα υποστηρίξετε, τι θα κάνατε, που τη συμφωνείτε, που διαφωνείτε. Για αυτόν τον λόγο. Ο κύριος είναι νέος, σχετικά σε ηλικία. Παρ' όλα αυτά έχει ένα Gleason που είναι 7, αλλά βλέπουμε ότι έχει σε αρκετά μεγάλο αριθμό δειγμάτων καρκίνο και αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Επομένως, η ριζική προστατεκτομή ίσως δεν είναι επιλογή σε αυτή την περίπτωση μόνο από αυτό το έβριμα. Έχουμε προηγούμενο PSA. Μετά τη διάκριση της νόσου, δεν είναι εύκολο να αποδείξεις ότι είναι υποσταδιοποιημένο. Θεωρώ ότι η ριζική συνδυασμό με κάποια άλλη θεραπεία θα είναι η καλύτερη πρόταση. Συμφωνούμε. Κάποιος άλλος μια αντίθετη γνώμη, κάποια σχόλια για όλη τη σταδιοποίηση που πρέπει να γίνει, γιατί ουσιαστικά μάλλον το πρόβλημα είναι εκεί. Φτάνει η MRI. Στην Αθήνα, στο Αττικό σίγουρα γινότανε. Διορθικό, αλλά το πρόβλημα ποιο ήτανε. Μετά από τη βιοψία είχαν πολλά artifacts και θέλανε μεγάλο χρονικό διάστημα για να τα διορθώσουν. Και μεγάλο παράπονο είναι, δεν το ανεχόταν ο άρρωστος εύκολα. Το ποινίο σου. Συγγνώμη, διορθικό γιατί να κάνεις. Διορθικό MRI για την σταδιοποίηση ζήτησε. Διορθικό MRI. MRI, μάλιστα. Συγγνώμη που ξανά επεμβαίνω, απλά το θέμα με το MRI είναι κατά πόσο υπάρχουν συνάδελφοι ακτινολόγοι οι οποίοι μπορούν αξιόπιστα να ερμηνεύουν τέτοιου είδους εξετάσεις. Άλλα προβλήματα, προβλήματα που θα βλέπουμε κάποιος από τον ασθενή, ποια είναι, δηλαδή ο όγκος του προστάτη, η διάσπαση της κάψας με όλο αυτό το φορτίο του όγκου μέσα μας οδηγεί κάπου. Είναι ένας όγκος αδένα, όχι ιδιαίτερα μεγάλος, με πολύ καρκίνο, αφού τα περισσότερα τσίπς, τα μισά και πάνω είναι διευθυμένα και είναι 4/3. Άρα είναι σαφώς υψηλού κινδύνου. Και να κάνω και ένα άλλο σχόλιο, αν μου επιτρέπετε, για το διορθικό MRI. Δεν θεωρώ ότι είναι αναγκαίο. Δεν είναι να μας προσφέρει τίποτα. Είναι σίγουρα TAF3 νόσος. Αν είναι TAF3α ή TAF3β, παίζεται. Δεν νομίζω ότι υπάρχει απεικόνηση να μας το αποδείξει. Άρα είναι σίγουρα ένα TAF, μια εξωκαψική επέκταση και ίσως και σε σημαντικό βαθμό. Τώρα, αν είναι TAF3α ή TAF3β, δεν είναι αυτό το κριτήριο για να κάνουμε ριζική προστατοδεκτομή ή όχι. Ναι, εγώ έχω μία ερώτηση λίγο. Θα σκεφτόσασταν διαφορετικά άμα ήταν το Gleason το 7. 3/4.
αν ήταν 3-4 να συνεχίσω την κουβέντα μου, θα ήμουν ίσως πιο κοντά στη ριζική. Με το 4-3, βλέποντας μια σαφώς πιο επιθετική νόσο, τα πράγματα είναι δύσκολα. Στη μεταλλεία τώρα δεδομένα, τα περιστατικό θεωρητικά είναι παλιό, πρέπει να βάζεις και το τρίτο pattern που βλέπεις. Ειδικά αν είναι πεντάρι ή τεσσάρι. Και 5%, πάνω από 5% να είναι, αν χρειάζεται και αυτό, γιατί αλλάζει το χρόνο. Συγγνώμη, τώρα είναι 3-4 ή 4. Να είναι 4-3 ή 3-4 από τη στιγμή που έχουμε εξοκαψική επέκταση. Νομίζω εδώ ότι είναι πιο σημαντικό αυτό λίγο, θεωρώ εγώ, έτσι, και στο πώς θα πρέπει να πορευτούμε για τη συνέχεια της θεραπείας. Κοιτάξτε, αντισταθμίζουμε, παίζουμε με τις λεπτομέρειες τώρα λίγο. Ότι η διαφορά είναι η εξής, ότι μάλλον ο πιο σημαντικός προγνωστικός παράγοντας του καρκίνου του προστάτη είναι το κλείσιμο. Παρά η εξοκαψική, όχι. Γιατί το κλείσιμο θα σου δώσει απομακρυσμένες μεταστάσεις πολύ πιο εύκολα, ενώ την τοπική νόσο την κοντρολάρει με άκτινο, με τα ριζική ή σκέτη άκτινο. Και γι' αυτό θεωρείται λίγο πιο σημαντικός προγνωστικός παράγοντας στον κλείσιμο. Και ειδικά τα pattern αυτά 4-5. Βασίλη, να πω κάτι. Νομίζω ότι το ουσιαστικό είναι αυτό που είπες τώρα. Δηλαδή, η ουσία είναι υπάρχει απομακρυσμένη μετάσταση, γιατί αλλιώς το ερώτημα είναι, έστω και ένα πολύ μικρό ποσοστό από αυτό το πουλ των ασθενών να μπορεί να θεραπευτεί ριζικά με την επέμβαση, αυτούς δεν πρέπει να τους αγνοήσουμε, γιατί τον καταδικάζεις. Αντίθετα, το ποσοστό το υπόλοιπο, το οποίο θα βγάλει θετικά χειρουργικά όρια, ποιο είναι το αρνητικό στοιχείο των έχουν υποβληθεί σε ριζική και επικουρική θεραπεία. Νομίζω εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε και τι λέει η βιβλιογραφία, δηλαδή τι κακό του κάνουμε. Από τη στιγμή που μπορεί να χειρουργηθεί έτσι, που είναι ασθενής που δεν έχει άλλα προβλήματα. Το κακό είναι ότι ρίχνουμε την ποιότητα της ζωής σου, Τάσο. Έχει όλες τις επιπλοκές που δεν μπορείς να τις αρνηθείς. Σε αυτός ιδιαίτερα ο άρρωστος σίγουρα θα χάσει στήση του. Θέλεις να χάσει και για μένα θα είναι δολοφονικό να κάνει κάποιος nerve sparing σε αυτόν τον άρρωστο. Είναι σαν να το αφήνει επίτηδες και συνειδητά όγκο. Νομίζω ότι και νομικά δεν στέκεται, έτσι να τα ξεκαθαρίζουμε μερικά πράγματα. Και από εκεί και πέρα μετά υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες. Δηλαδή, νομίζω ότι έχουν ακουστεί γνώμες που πάνω κάτω, πέστε μου λίγο αν κάνω λάθος, εγώ την αίσθηση άκουσα διαφορετικές γνώμες. Και έχω την αίσθηση ότι θα μπορούσα όλα αυτά να τα έχω πει σε 10 ασθενείς που θα είχα δει στα 2-3 χρόνια. Δηλαδή, δεν είμαστε τόσο κάθετοι και εμείς παίζουμε. Κάποιον θα τον δεις, παραδείγματος χάρη το 67 χρονών. Άμα δω έναν full power, θα σκεφτώ πιο εύκολα το χειρουργείο από άμα δω έναν άνθρωπο 67 που είναι που συμπεριφορά γέρου κτλ. Δηλαδή, να πάρουμε τώρα, και επίσης είπα και το 4-3 και το 3-4, προφανώς σας και εμένα. Εγώ θα ήθελα, νομίζω, να πάρουμε, γιατί πριν πάμε τώρα, το είπαμε μια πρώτη άποψη, να πάρουμε μία-μία τις σειρές και να αλλάζουμε, να αλλάξουμε την ηλικία. Να παίξουμε λίγο με το PSA να πειράξουμε, έτσι, γιατί θέλουμε λίγο να διαμορφώσουμε μία πιο γενική γνώμη. Να παίξουμε λίγο με τη δαχτυλική. Να παίξουμε λίγο με τον Gleason, να παίξουμε λίγο με τα κομμάτια, να παίξουμε λίγο με το MRI, να παίξουμε και με τα συνοδά νοσήματα. Ένα-ένα. Συμφωνείτε? Να πω κάτι. Καταρχάς, είναι δεδομένο το περιστατικό ότι μπορεί να χειρουργηθεί από συνοδά νοσήματα. Το θέμα των επιπλοκών θεωρώ ότι δεν είναι λιγότερες με το να κάνει ακτινοβολία. Δηλαδή, νομίζω αυτή τη στιγμή έγινε μια υπερβολή. Όσον αφορά το χειρουργικό. Συμφωνώ, οπότε που και εκεί λίγο. Που και εκεί μπορεί να έχει, έτσι. Απλώς είναι λιγότερο. Άρα μην υπερβάλλουμε σε αυτό το κομμάτι. Επειδή θέλει να αντιμετωπίσει ακράτες και φτάνει σε ασθενεί. Δυστυχώς αυτοί δεν αντιμετωπίζονται. Αμέ. Γιατί πάντα ήταν κάτι που σκεφτόμουν και τα λοιπά. Τι σημαίνει να έχουμε δεκαετή επιβίωση. Στην Ελλάδα πόσο ζουν οι άντρες. 67 πλέον, εφόσον θα πρέπει να δουλεύουμε μέχρι τα 67 για να πάρουμε τη σύνταξη, θεωρείσαι ενεργέστατος πολίτης
Και το κράτος θα σε βλέπει γιατί ακόμα παίρνει από σένα. Στα 68 θα θέλει μετά να φύγεις. Όντως, δεύτερο θέμα κάποιος να συζητήσει είναι το PSA. Το PSA είναι τα πάνω από 20. Γινόταν κάτι πιο απογορευτικό. Ναι. Ή αν ήταν 10, παραδείγματος χάρη. Για να αφήσουμε, να βάζουμε τίποτα. Ναι. Αν το PSA ήταν πάνω από 20, τότε ήταν σίγουρα. Αν το PSA ήταν πάνω από 20, τότε ήταν σίγουρα υψηλού κινδύνου. Τώρα είναι οριακά υψηλού κινδύνου. Αυτή ήταν η παρέμβαση. Υψηλού κινδύνου να έχουμε θετικά χειρουργικά όρια. Και απομακρυσμένη μετάσταση. Και ίσως είναι απογορευτικό να χειρουργηθεί. Ναι. Και αυτό ήταν η αλλαγή του σκολαρίου την 10 τελευταία στιγμή για να μην τριπλάρει. Γιατί το αρχικό ήταν 20 το PSA. Τέλος πάντων όμως είναι οριακό και το συζητάμε. Γι' αυτό και. Όσον αφορά την δακτυλική. Πάνω σε αυτό λίγο, συγγνώμη. Να κάνουμε μια ψηφοφορία. Πόσοι πιστεύετε ότι όταν θα χειρουργηθεί το παρασκεύασμα αυτό δεν θα έχει θετικά όρια? Δεν θα έχει. Πόσοι πιστεύουν ότι δεν θα έχει, δεν σηκώσει το χέρι? Γιατί εγώ πιστεύω ότι θα έχει. Όλοι το πιστεύουν ότι θα έχει. Ωραία. Πιο κάτω έχω ένα νομόγραμμα από το Memorial αυτό που είναι, οπότε θα μας τα πει λίγο πιο πίσω. Εντάξει, θα πείτε το του χέρι στον πάτη, μην είναι κάτω. Εντάξει, θα πείτε το που είναι πιο πίσω και βγαίνει έτσι. Είναι πιο κάτω. Θα παίζει κανένα ρόλο. Η αρχική τέτοια ήταν ένα προστάτη 35 γραμμάρια. Και αυτό υπήρξε δάκτυλο για να μείνει λίγο πιο δε. Γιατί σε ένα 35 γραμμάρια. Τι ρόλο παίζει. Γιατί με αυτό το φορτίο μέσα το καρκινικό σε ένα 35 γραμμάρια ήταν. Και στο συγγνώμη, επιτρέψτε μου, απλώς και για το μέγεθος του προστάτη και για το τι σόι. Συγγνώμη εδώ. Συμπτωματολογία έχει από τα λουτς. Έτσι. Με το σκεπτικό ότι είναι λίγο απαγορευτικό, τέλος πάντων, μας περιορίζει στο θέμα της χρήσης ακτινοθεραπείας. Αν είναι ένας ασθενής ο οποίος έχει έντονα δυσουρικά ενοχλήματα, κατώτερου ουροποιητικού τέλος πάντων συμπτώματα. Επομένως, περιορίζει ένα από τα όπλα που έχουμε. Εντάξει, το μέγεθος θεωρητικά δεν παίζει κάποιο ρόλο. Όχι, λέω έμεσα επειδή δεν έχουμε τη συμπτωματολογία του, δεν ξέρουμε το IPSS του. Είπαμε ήπια. Α, τα είπε αλλού τσεπτά. Δεν έχει. Και δεν το για να είναι σαν. Δηλαδή, αν κάποιο αποφασίσει να κάνει μια κτηνοθεραπεία, μπορεί να κάνει μια κτηνοθεραπεία, η οποία δεν έχει την οσιότητα τη λειτουργική. Και μετά. Ναι, όχι, εντάξει, αυτό δεν είναι. Ωραία. Να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω. Σε αυτό πάντω. Σταυρέ, νομίζω ότι. Γιατί βάζω έναν ασθενή που έχει ακριβώ αυτά τα χαρακτηριστικά. Λοιπόν, θα του κάνω λέιζερ και θα φύγει, γιατί είναι 80 χρονών. Και δεν θέλει τον καθετήρα. Έχει βαριά, ήδη φόρεσε καθετήρα. Και μέσα από τον καθετήρα βρέθηκε ο καρκίνος του. Λοιπόν, θα του κάνει μια τέτοια και θα του κάνει μια ορμονοθεραπεία τέρμα. Δηλαδή, 80 χρονών. Έτσι αλλάζουν τα δεδομένα. Να μείνει. Γι' αυτό να μείνουμε σε αυτό. Ο συγκεκριμένος, αν μου επιτρέπετε, ο συγκεκριμένος όμως άρρωστος, εάν είχε βαριά λουτς, εγώ προσωπικά θα σκεφτόμουν περισσότερο το χειρουργείο. Γιατί ήδη έχει επιβαρημένη η ποιότητα ζωής όσον αφορά την ούρηση και η ακτινοβολία θα αναχειροτερεύσει. Έτσι δεν είναι. Άρα λοιπόν είναι λίγο στημένο από την πλευρά σου το ότι έχει ήπια λουτς. Δηλαδή προς τη μεριά της ακτινοβολίας. Έτσι δεν είναι. Δεν το πήρε χαμπάρι ο σκολαρίκος αυτό. Σε αυτά ποτέ μια θεραπεία δεν είναι δεδομένη. Την σταδιοποίηση την είπαμε, όλες αυτές τις παραμέτρους τους είπαμε. Ουσιαστικά τι σημαίνει, τι έχουν αυτοί οι ασθενείς. Τα προβλήματα όμως, και αυτό συζητήσαμε λίγο και άμα θέλετε να ξανασταθούμε, είναι τη σταδιοποίηση. Δηλαδή, όλες οι μελέτες, οι παλιές που έχουν από ακτινοθεραπεία, ακτινοβολία κτλ., γινόταν και πριν PSA εποχής, ήταν δακτυλική. Άρα, στην δακτυλική εξέταση, ουσιαστικά έβρισκε μια σκληρία μεγάλη και έλεγε αυτό έχει φύγει από τον προστάτη. Άρα, τα αυτρία. Δηλαδή, δεν ήταν τόσο ακριβής. Και δεύτερον, όλες οι μελέτες που ακολούθησαν βασιζόμενοι σε αυτή τη σταδιοποίηση και αυτές είναι bias δηλαδή της ακτινοθεραπείας κτλ. Αλλά ουσιαστικά σωστή σταδιοποίηση γίνεται μόνο με τη ριζική. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα όταν πάει κάποιος να στηρίξει ή όχι. Και εκεί μάλλον στηρίχτηκε, γιατί θα το πω παρακάτω, σε αυτή τη σταδιοποίηση βλέπανε ότι πολλές φορές ήταν υπερσταδιοποιημένοι. Και ήταν μια μεγάλη δουλειά που είχε γίνει από τη Mayo Clinic, η οποία εκεί στηρίχτηκαν οι πολλές μελέτες μετά και είπαμε άρα μπορούμε να χειρουργήσουμε και το ταυτρία. Γιατί βρήκα μέχρι 27% ενδοκαψική, εντοπισμένο συγγνώμη, καρκίνο. Τώρα, όσον αφορά τυχιοποιημένες συγκριτικές μελέτες που να έχουν στο ένα σκέλος ριζική ίδιες κατηγορίες ασθενείς και ακτινοθεραπεία, δεν έχουν γίνει. Γιατί θα ήταν ξεκάθαρο πλέον. Παρόλα τα προβλήματα τα μεθοδολογικά που μπορούσαν να έχουν αυτές.
Άρα εδώ θα δούμε λίγο πώς θα μπορέσουμε να παλέψουμε, γιατί ουσιαστικά πας να σταδιοποιείς κάτι και είναι, δεν είναι κατάιμον, διότι όταν έχεις τα 4 και τα λοιπά, λογικό να έχεις και χειρότερη επιβίωση, επειδή δεν το έχεις σταδιοποιήσει. Εδώ κάποιος να προσθέσει κάτι σε αυτές τις σκέψεις. Ίσως θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε έμεσα, έτσι, τα αποτελέσματα από το Southwestern Corrosion Group και την ERTC και την γερμανική... Αυτά δούμε, γιατί αυτά είναι τα evidence, αλλά... Και τη γερμανική μελέτη που τρέχει, ναι. Αυτά είναι τα προβλήματα όσον αφορά αυτούς τους ασθενείς. Συγγνώμη, αδιαφάνεια, αυτό είναι το νομόγραμμα που βγαίνει από το Memorial, βάζοντας τα χαρακτηριστικά που είπαμε. Εκεί χρησιμοποιείς ηλικία, βάζεις πόσες βιοψίες είναι διθυμένες, πόσες είναι ελεύθερες, το PSA, το Gleason και σου βγάζει κάποιες πιθανότητες για τον όγκο αυτό. Και το βλέπετε, υπάρχει ένα 12% να είναι εντοπισμένο. Ένα στους 10. Εξοκαψική επέκταση. Δίθυση σπερματοδόχου που είναι πολύ σημαντικό πράγμα, 58% και να έχει λεμφαδένες 20%. Δηλαδή, αυτά τα δύο, τα τελευταία είναι που κάποιος γέρνει κατά της ριζικής. Παρόλο που και εδώ συζητιέται, έτσι. Όλα συζητιούνται σήμερα. Δηλαδή, δεν έχει ξεκαθαρίσει τίποτα. Αν αλλάζανε εδώ λίγο παίζοντας τις τιμές, έβλεπε κάποιος ότι όταν πάει πάνω από 20% το PSA, πάνω από 20 νάνογραμμ το PSA, δεν αλλάζουν σημαντικά τα πράγματα. Απλώς οι λεμφαδένες γίνονται γύρω στο 24%. Μικρές διαφορές, δηλαδή δεν έχει κάποια τεράστια διαφορά. Τώρα, αν ήταν περισσότερες διθυμένες, σαφώς, και αν υπήρχε πεντάρι μέσα, δηλαδή να ήταν 8-10, εκεί πλέον τα πράγματα αλλάζουν. Τώρα, δηλαδή, για να στείλουμε σιγά-σιγά τη στρατηγική μας για τους αντιπάλους, βασικά θα πούμε ότι, εντάξει, μπορεί να είναι ένας στους 10 που να είναι εντοπισμένος, αλλά είναι κρίμα 9 να φάνε τζάμπα το χειρουργείο για να βρεθεί ο ένας. Έτσι, είναι πολύ βαρύ αυτό. Στην εξοκαψική επέκταση, στη διήθηση σπερματικών κύστεων και στους λεμφαδένες έχουμε κάποιο επιχείρημα, γιατί τα ποσοστά πλέον ιδιαίτερα στην εξοκαψική είναι βαριά. Υπάρχουν, να τα δούμε λίγο πιο κάτω. Εδώ είναι, συγγνώμη για τις διαφάνειες, αλλά με την αλλαγή των Windows έγινε διάφορο πρόβλημα. Δηλαδή, εδώ λίγο λέμε κάποια δικά μας έτσι, στοιχεία. Αυτή είναι η μελέτη που σας είπα. Ήταν TAF3 ασθενείς και λένε ότι μόνο το 43% ήταν ελεύθερης βιοχημικής υποτροπής στη δεκαετία. Και 2/3 αυτών είχαν υποβληθεί είτε σε ανδρογονικό αποκλεισμό είτε σε ακτινοθεραπεία. Δηλαδή, άρα αυτή η μελέτη, η πρώτη, η μεγάλη που την έχουν όλοι και τα λοιπά, που έχει 24% υποσταδιοποίηση. Δηλαδή, βρήκανε εντοπισμένους καρκίνους. Φαίνεται ότι τα TAF3 τους δεν πήγαν και πολύ καλά. Δεύτερον, Gleason 8-10 δεν είναι το περιστατικό μας, αλλά πόσο αλλάζει τα πράγματα. Δηλαδή, η μισή περίπου στα 5 χρόνια κάνανε βιοχημική υποτροπή και οι 44% αυτών είχαν κάνει επικουρικό ανδρογονικό αποκλεισμό. Και εκεί που είχαμε νήμιδα, δηλαδή δεν είχαμε λεμφαδένες, TAF3 και έγινε μετά απλώς παρακολούθηση ως την πρόοδο της νόσου, ώσπου να δώσει μετά στάσεις κτλ. Φάνηκε ότι αυτοί που είχαν α, 37% ήταν μόνο ελεύθερης βιοχημικής υποτροπής και 67% στους TAF3B, δηλαδή πώς αλλάζει το στάδιο. Δηλαδή οι περισσότεροι ασθενείς που είχαν δίθυση σπερματοδόχων κύστων προχώρησε. Αυτή είναι στην πενταετία. Στην πενταετία είναι αυτή. Και εδώ βλέπετε αν το PSA ήταν πάνω από 20, κάποια άλλα στοιχεία, 50% και εδώ ήταν ελεύθερη βιοχημική υποτροπή στα 5 χρόνια. Δηλαδή, ό,τι και να κάνει κάποιος, τα 5 χρόνια σχετικά θα είναι καλά. Εντάξει. Και πιθανώς και ακόμα περισσότερα, άμα δώσει ορμόνη ή οτιδήποτε. Εντάξει. Το θέμα είναι, ίσως ψηρίζουμε λίγο εδώ το, έτσι που λέμε, τη Μαϊμού, να δώσεις. Τι να δώσεις, γιατί είναι προβληματισμός γενικότερος αυτό. Ό,τι και να κάνεις θα έχεις επιπλοκές. Άρα τι θες να δώσεις στον ασθενή αυτό, τις λιγότερες, για να ζήσει καλύτερα, δεν είναι. Και μάλλον εκεί είναι όλο το μυστικό. Με μόνο ένα στους 10 να είναι λοκαλανά εντοπισμένος ο καρκίνος και εκεί να πεις ότι έχεις δώσει ίαση. Το 90% των ασθενών θα πρέπει να κάνεις κάτι συμπληρωματικό. Που με τον ΑΒ λόγο θα του επιβαρύνεις όλη την ποιότητα ζωής.
Και ποια είναι η κλινική πρακτική σήμερα. Ήταν μια βάση δεδομένων γνωστή μας από το 1995 μέχρι το 2001, όπου μόνο το 12% συναμερική καναδιζική προστατεκτομή, ακόμη και σε νέους βλέπετε, δηλαδή που ήταν κάτω των 55 ετών, και αυτό ευτυχώς ήταν μόνο 30% όλων των ασθενών, ενώ η εξωτερική αναβολή ήταν 6,5 φορές περισσότερη. Ορίστε. Άρα ο κόσμος πάει προς να κάνει περισσότερο συντηρητικές. Και εδώ αρχίζουμε κάποιες για να αποδείξουμε ουσιαστικά τι κάνει η ακτινοβολία. Γιατί αυτό που θα πρέπει να υποστηρίξουμε εμείς, ποια είναι η ακτινοθεραπεία. Η συντηρητική ουσιαστικά αγωγή σε αυτούς τους ασθενείς. Όσον αφορά τη βραχυθεραπεία, εδώ τα δεδομένα δεν είναι μεγάλα. Υπάρχει μια μόνη μεγάλη μελέτη η οποία απέδειξε ότι όταν κάνεις βραχυθεραπεία θα πρέπει να κάνεις εξωτερική ακτινοβολία να δώσεις και ορμόνες. Και αυτοί πήγαν καλύτερα. Σε αυτούς τους ασθενείς εδώ που ήταν. Άρα ουσιαστικά είναι αυτή η πρώτη ραδιοθέραπη οπόλωση group, η πρώτη μελέτη μεγάλη, όπου βλέπετε 471 ασθενείς, τα 2 στα 4, με τα προβλήματα της σταδιοποίησης. Κάποιοι είχαν λεμφαδένες και εδώ βλέπετε, τα 2 ήταν το 30%, 3 ως 4 ήταν 70% και νη 0 ήταν 91%, δηλαδή περισσότερο δεν είχαν λεμφαδένες. Κάποιοι πήραν ανδρογονικό αποκλεισμό 2 μήνες πριν της ακτινοθεραπείας και ως το τέλος της ακτινοθεραπείας. Και άλλοι μόνο ακτινοθεραπεία. Και βλέπετε ότι στο follow-up, αυτό που έχει το τελευταίο follow-up τα 8 χρόνια, καλύτερα πήγανε και βλέπετε αυτά, αυτοί που είχαν χαμηλά κλείσουν. Είχαν πολύ φτωχά αποτελέσματα, αυτοί που είχαν 7 έως 10. Ίσως είναι λίγο κατά για μας το 7. Εντάξει, και γι' αυτό συζητήθηκε. Δηλαδή, τοπικό έλεγχο 42-30% ήταν οι 42 που είχαν και ακτινοθεραπεία, συνδυασμένη θεραπεία. Disease free survival είχαν πάλι στατιστικό σημαντικό κτλ. Μια άλλη, έτσι, αυτή μάλλον στα 10 χρόνια, στα περισσότερα χρόνια του follow-up, και εδώ βλέπετε τις δόσεις που πάρκαν, άλλο ένα θέμα πρέπει να συζητήσει κανείς. Γι' αυτό θα λέω είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα. Τι δόση δίδεις. Σήμερα ξέρουμε ότι πρέπει να είναι πάνω από 75 γκάι. Λιγότερο δεν κάνει τίποτα. Και πολλοί φτάνουν τα 80 και 82. Άρα πρέπει να έχει σύγχρονο μηχάνημα για να μειώσει τις επιπλοκές από το ορθό, από την κίστη κτλ. Που σήμερα όντως είναι λίγα τα κέντρα που τα κάνουν αυτά. Παρ' όλα αυτά όμως, ότι και στη δεκαετία αυτό η ειδική από την όσο επιβίωση ήταν στατιστικό σημαντικό καλύτερη και η συνολική επιβίωση των ασθενών. Και η όρτισή του 2002 του Μπολά και συνεργατών, ότι και εδώ τα 3 και τα 4, μη ένα και χωρίς απομακρυνθεί μεταστάσεις, 70 γκάι ακτινοθεραπεία versus ακτινοθεραπεία συν 3 χρόνια ανδρογονικό αποκλεισμό. Στα 5,5 εδώ χρόνια, δεν υπάρχει άλλη μελέτη πιο πρόσφατη, είχαν καλύτερη επιβίωση ελεύθερης νόσους και καλύτερη συνολική επιβίωση. Άρα ουσιαστικά και εδώ η ακτινοθεραπεία από μόνη της, για να το πω, δεν κάνει τίποτε. Εντάξει, και αυτό έχει αποδειχθεί. Ό,τι κάνει κάποιος, και αυτά είναι τα νέα δεδομένα, πρέπει να το κάνει σε συνδυασμό. Τώρα, για τη διάρκεια μια συζήτηση που γίνεται τώρα, πόσο πρέπει να δώσεις ορμόνες. Γιατί κάτι που θα χρησιμοποιηθεί κατά ημών είναι ότι δίνοντας ορμόνες αυξάνει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο και θα δούμε λίγο δύο διαφάνεια. Εδώ μεγάλη μελέτη, 970 ασθενείς, με αυτά τα στοιχεία που βλέπετε, 6 μήνες και ακτινοθεραπεία 3 χρόνια. Για ακτινοθεραπεία. 6 τόσο περίπου στα 7 χρόνια follow-up, συνολική επιβίωση στα 5 χρόνια, μεγαλύτερη στην ομάδα του τρίχρονου. Και εδώ είναι η πρώτη δε ότι καμία αύξηση των καρδιαγγειακών επεισοδίων. Και μια άλλη πάλι πρόσφατη τη COTG του Πίλεπικ, που είναι πιο πρόσφατη αυτή, δώσανε ανδρογονικό αποκλεισμό άμεσα με την ακτινοθεραπεία και συνεχώς μέχρι να κάνει υποτροπή οτιδήποτε, μέχρι και δώσανε ακτινοθεραπεία μέχρι την υποτροπή. Και εδώ τι φάνηκε. Εδώ φάνηκε ένα καλύτερο στοιχείο που θα το χρησιμοποιήσουμε, ότι σημαντικότερη βελτίωση είχαν αυτοί που είχαν υψηλά άγνηση. Άρα θέλει η ακτινοθεραπεία θέλει χρόνια. Να μην σταματήσει εδώ ποτέ. Ο ανδρογονικός αποκλεισμός. Και πρέπει να είναι ολικός. Δηλαδή δεν φτάνει αντιανδρογόνο, παρόλο που έχει για το κασοδέξτρο κατοπενιντάρι,
Αλλά εδώ δεν φάνηκαν τα ίδια καλά αποτελέσματα όσο ο Ολυμπιακός αγωνιζόταν. Συγγνώμη, τότε γιατί βελτίωση ποιότητα ζωής συζητάμε? Δηλαδή ουσιαστικά έχεις ένα. Δηλαδή, θα μας, ο Σκολαρίκος θα έχουμε πρόβλημα. Δεν θα έχουμε, ξέρεις, γιατί συνομιλητή. Εκεί δεν κάνει τίποτα. Άρα ναι. Ο Σκολαρίκος θα αναγκαστεί να δώσει άκτινο και ορμόνες. Άκτινο μπορεί. Ορμόνες θα τις καθυστερήσει λίγο. Δηλαδή ουσιαστικά θα έχουμε ένα 67χρονο που στην καλύτερη περίπτωση θα κάνει εκνοθεραπεία. Άρα θα πάρει γύρω στο. Θα πάρει 6 μήνες θα πάρει ορμόνες. Μετά θα κάνει εκνοθεραπεία. Θα πάει 70-71. Τάχα στα χρόνια, μετά δεν τον ενδιαφέρει κιόλας. Άσε που θα είναι, θέλει άλλο ένα χρόνο λίγο να συνέλθει, να βγάλει τρίχες και ένα αυτό. Άρα λοιπόν θα πάει γύρω στα 72-73. Μετά... Και εδώ δεν υπάρχει ούτε διακοπτόμενο. Θα το έχει ξεχάσει. Γιατί είναι πάλι, δεν υπάρχει διακοπτόμενο να πούμε ότι στο διακοπτόμενο κάτι τέτοιο. Συγγνώμη, η βελτίωση ποια είναι εκεί πέρα, δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή. Είναι, γιατί είναι κοντά οι γραμμές. Δηλαδή το άμεσα και συνεχώς είναι versus υποτροπή. Ναι, ναι. Είναι τι διαφορά έχει. Άσε τη στατιστικό, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Μπορεί να είναι απάτη η στατιστική σημαντικά διαφορά. Θέλω να ξέρω στους 10 πόσους θα τη λιτώσουν, δηλαδή. Αυτή είναι η διαφορά. Γιατί άμα μου πεις, γιατί από αυτές τις μελέτες, όσο το διάστημα μεγαλώνει, ξέρω αντί, αν πάω από τους 5 στους 6, 5 στους 7, θα μου το δώσει το πι. Το πι θα μου το δώσει. Δεν είναι μεγάλη. Δηλαδή, άμα μετρούσαν χρόνο, δεν είναι μεγάλη. Δηλαδή, γύρω στο έτος. Δεν είναι μεγαλύτερη, δηλαδή ο ένας ζει περισσότερο από τον άλλον. Άρα, γιατί να μην τον αφήσω, γιατί κακά τα ψέματα, η ορμονοθεραπεία έχει τις εξάψεις, έχει την οστεοπόρωση, έχει τον πρώτο θάνατο για να πεθαίνει από καρδιακό και αγκικό. Η πρώτη αιτία θανάτου, σύμφωνα με το registry, είναι τα κατάγματα από την οστεοπόρωση που κάνει κτλ. Γιατί λοιπόν να μην το αφήσω σαν δεύτερη γραμμή και να τον αρχίσω μετά από μία. Γιατί εγώ από ό,τι ένιωσα τώρα εδώ πέρα, καμία πενταετία πάει με την ακτινοβολία. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή, με την ακτινοβολία μόνο, πολύ σύντομα θα χρειαστεί να μπει σε ορμονοθεραπεία. Και φαίνεται ότι με την άμεση έναρξη, αυτές οι μελέτες αυτό δείξαμε, την άμεση έναρξη, έχει καλύτερη επιβίωση. Έχει καλύτερη. Όχι, μακρύτερη. Καλύτερη δεν νομίζω. Μακρύτερη. Εντάξει. Και αυτό είναι δύο μελέτες πρόσφατες. Η οποία λέει 20% αυτοί που κάνουν ανδρογονικό αποκλεισμό υψηλότερο κίνδυνο καρδιαγγειακού και μία εδώ είναι του Νταμίκο, ο οποίος ήταν υποστηριχτής των επιπλοκών αυτών, που μάλλον πρακτικά έχουν αυτοί οι οποίοι έχουν ιστορικό. Στους άλλους είναι πολύ πιο δύσκολο. Ναι, μεν μεταβολικό, ναι, μεν παχυσαρκία κτλ. Προκαλούν οι ορμόνες, αλλά κίνδυνο αυτή τη στιγμή για καρδιαγγειακό είναι αυτοί που έχουν ένα ιστορικό. Σε αυτούς πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και σε αυτούς πιθανώς να μην τους κάνεις τίποτε. Δηλαδή να μην τους δώσεις ορμόνες. Να το καθυστερήσεις όσο μπορείς. Και κάποιες οι συζητήσεις που γίνονται τώρα, αν τελικά οι ειδικοί από την νόσο επιβίωση που λένε ότι κάποιοι την αυξάνουν, μήπως είναι bias. Δηλαδή τον σκοτώνουμε νωρίτερα, αλλά δεν προλαβαίνει να πεθάνει από τον καρκίνο. Και άρα λέμε έχουμε καλή ειδική από την νόσο επιβίωση. Αλλά τι αυξημένο. Σοβαρό καρδιακό επεισόδιο. Δύο λεπτά λίγο. Δύο λεπτά. Πόσοι? Ένα στους χίλιους. Ένα στου 100, ένα στου 10 ή ένα στου 100.000. Εντάξει, εδώ τώρα τα στοιχεία αυτά δεν ήταν αυτό. Το μόνο που υπήρχε ότι 20% υψηλότερο κίνδυνο versus τη ομάδα τη. Μπράβο, γιατί οι καρδιολόγοι πάντοτε, γιατί ξέρουμε από τα τέτοια τη στήση, παίζουν με ένα probability odds ratio, ας πούμε, που σου βγάζει 1,7 και λένε πολύ σημαντικό και όντως είναι ότι έχει σχεδόν διπλάσιο. Αλλά πρακτικά να πεθάνεις. Είναι πάρα πολύ σπάνιο. Δηλαδή έχουν γίνει κάτι αναγωγές με το ένα odds ratio 1,7 ότι οι πιθανότητες σου να πέθαινες από αυτό με το ένα αγκείο, ας πούμε, που λες, λέω μία περίπτωση, θα μπορούσε να είναι ένας ασθενής κάθε 15.000. Εάν αναλογιστούμε ότι ένας σου δεν ξέρω πόσους θα πεθάνει από κάταγμα από την ορμονοθεραπεία π.χ. έτσι που θα πέσει και θα σπάσει, γιατί είναι η πρώτη αιτία θανάτου, έτσι. Στους ασθενείς με καρκίνο προστάτη που κάνουν θεραπεία. Λοιπόν, από εκεί και πέρα το πέσιμο φοβάμαι εγώ. Γιατί είναι πιο οδυνηρός θάνατος από το καρδιαγγειακό. Ουσιαστικά και εδώ είναι να κάνει σοβαρό αγγειακό επεισόδιο, δηλαδή είτε εγκεφαλικό είτε έμφραγμα. Εντάξει, δεν πεθαίνουν όλοι αυτοί που κάνουν. Αυτό ήταν το endpoint της μελέτης αυτής. Ότι ναι, μεν έχουμε αυξημένο κίνδυνο μόνο σε αυτούς που είχαν να κάνουν ένα από τα δύο πράγματα. Τώρα, νομίζω μια έτσι. Κάτι που θα χρησιμοποιηθεί έτσι, από τη διπλανή ομάδα, τι γίνεται με τη ριζική προστατεκτομή. Εντάξει. Και εδώ φάνηκε ότι η ριζική προστατεκτομή και άμεση επικουρική θεραπεία
ακτινοθεραπεία και βλέπουμε κάποιες μελέτες, όλες τις μεγάλες. CRTC που δόθηκαν 60 γάι μετά versus μέσους που τον περιμένουμε μέχρι να κάνει βιοχημική οτιδήποτε υποτροπή και έχει follow-up στα 5 χρόνια. Του Southwest Oncology Group δώσαν λίγο παραπάνω ακτινοβολία 10,6 χρόνια και η ίδια η μελέτη έχει στα 12,6 χρόνια. Ενώ οι πρώτες μελέτες ουσιαστικά δεν έδειξαν τίποτα ιδιαίτερο, αυτή που έδειξε αύξηση της συνολικής επιβίωσης κατά 2 χρόνια περίπου στα 12 χρόνια ήταν η τελευταία. Άρα η ριζική προστατεκτομή για τους ασθενείς αυτούς από μόνη της δεν κάνει τίποτα. Μόνο όταν υπάρχει άμεση επικουρική ακτινοθεραπεία. Δηλαδή και εδώ έχουμε τα ίδια προβλήματα. Και στα καλύτερα χειρουργικά χέρια, πες ότι δεν έχει κάνει ακράτεια, έχει κάνει αταυτρία, δεν μπορεί να τον αφήσει έτσι. Άρα και εκείνοι δεν θα έχουν καλύτερη ζωή σε αυτούς τους ασθενείς που δεν έχουν ακράτεια, που δεν έχουν τίποτα. Εντάξει, τη στήση θα τη χάσουν και δύο μάτια. Γιατί θα προχωρήσει σε επικουρική ακτινοθεραπεία σε ανδρογονικό αποκλεισμό με όλα τα προβλήματα που θα. Και κάποιες ενδείξεις προστατεκτομής σύμφωνα με τα καινούργια τις οδηγίες, τα guidelines, είναι ότι η ηλικία είναι η κλασική, να υπάρχει μεγαλύτερη από τη δεκαετία επιβίωση. Το Gleason score να είναι κάτω ίσο από 7. Δηλαδή τα 8-10, όπως θα δείτε εδώ κάτω, σε πολύ επιλεγμένους ασθενείς. 8-10 PSA πάνω από 20 και αυτούς που έχουν εντυθυμένες στον οδοντολόγο. Άρα και δεν το συζητάμε. Πρέπει να είναι πολύ νέος, να θέλει πολύ ο ίδιος και να είναι πολύ καλός ο χειρουργός για να μπορέσει να αφαιρέσει τα πράγματα. Το στάδιο που χειρουργείται ουσιαστικά είναι μόνο το TAF3α. Και όπως είπαμε, και ο ασθενής και σε όλους βασικά ότι πρέπει να γίνει εκτεταμένος λεμφαδενικός καθαρισμός. Δεν φτάνει ο λεμφαδενικός καθαρισμός που κάναμε μέχρι τώρα. Δηλαδή πρέπει να βρει και τη εσωλαγωνίου και να φτάσει μέχρι το διχασμό. Και ο ασθενής πρέπει να προειδοποιηθεί για την αυξημένη πιθανότητα συμπληρωματικών θεραπείων. Δηλαδή, οπωσδήποτε δεν μπορεί να αφήσει κανέναν έτσι. Και πώς πρέπει να γίνεται η εκτινοθεραπεία, γιατί και εμείς έχουμε προβλήματα. Όσον αφορά την ηλικία, εδώ είναι συζητήσιμη. Δεν υπάρχει έτσι κάποια οδηγία. Αλλά όπως είπαμε, έναν 80 δεν θα το κάνει. Μπορεί να το κάνει μόνο και απλή παρακολούθηση, γιατί υπάρχουν και τέτοιες μελέτες. Μικρές μεν, αλλά υπάρχουν. Η δόση πρέπει να ξεπερνάει τα 75. Δηλαδή ουσιαστικά αυτό που κάνουμε, δεν ξέρω σε τι εκτινοθεραπευτικά έχει ο καθένας στο νοσοκομείο του, αλλά σε εμάς φοβούνται να φτάσουμε μεγάλες δόσεις. Και γι' αυτό έχουμε επεκτείνει λίγο και τη διάρκεια. Δηλαδή, δίνουμε αρκετά χρόνια ορμονικό αποκλεισμό, γιατί είχαμε υποτροπές όταν δίναμε 6 μήνες στην αρχή. Παρόλο που μετά βγήκαν και οι μελέτες. Τώρα, μια άλλη συζήτηση. Τι πρέπει να γίνει, όλη πίελος ή μόνο προστάτης. Αν υπάρχουν λεμφαδένες, δεν το συζητάμε, ενώ μόνο προστάτης φτάνει. Και ειδικά όταν είναι καλό IMRT και τα λοιπά, τα καλά καινούργια μηχανήματα της ακτινοθεραπείας. Και νέο στην επικουρική ορμονοθεραπεία, ότι μια βραχία, δηλαδή ως 6 μήνες, φτάνουν για Gleason κάτω ίσο από 6, ενώ 7 έως 10 θέλουμε 3 χρόνια. Τώρα, αυτοί είναι οι προβληματισμοί που βλέπει κάποιος, γι' αυτό είπα ότι είναι μια φοβερά ετερογενής ομάδα. Βάσει του περιστατικού μας, εντάξει, έγινε λίγο ώστε να μπορεί να συζητηθεί, γιατί αν είχαμε σπερματοδόσεις από την αρχή δεν θα το συζητάγαμε. Εντάξει. Αν ήταν μεγαλύτερος, αν είχε PSA μεγαλύτερο κτλ., θα σκεφτόμασταν πολύ. Και δόθηκε έτσι για να μπορούν να έχουν θέση συζήτηση, γιατί όντως έχουμε guidelines αυτή τη στιγμή. Ξέρεις από τη βιβλιογραφία, επειδή αυτό σίγουρα θα ακτινοβοληθεί, και θέλω λίγο και τη βοήθεια εδώ πέρα, έχουμε και τον Τάσο να μας βοηθήσει σε αυτό. Τάσο, άμα έχει μία μικρή ακράτεια μετά, αυτή με το τέτοιο, έτσι, με το σερβιετάκι, που είναι η τελευταία που βολεύεται, μετά αρχίζει να. Η ζωή του πέφτει πολύ άμα αρχίζει να φοράει όλα εκείνα εκεί. Άμα ακτινοβοληθεί που θα ακτινοβοληθεί και αυτοί ξέρουν ότι θα ακτινοβοληθεί μετά και προφανώς θα ακτινοβοληθεί και η αναστόμωση και η ουρήθρα και τα λοιπά, έχουμε σε αυτή την ομάδα ασθενών την επίπτωση της ακτινοβολίας, ξέρουμε τίποτα. Με το ένα σερβιετάκι θεωρείται ότι είναι κοινωνικά αποδεκτός. Δηλαδή, στις μελέτες που γίνονται, ακόμα μέχρι και τα δύο, μπορεί να θεωρεί αποδεκτό. Τώρα, η ακτινοβολία συνήθως μετά επηρεάζει περισσότερο. Βέβαια. Γιατί θα γίνει πιο rigid η ουρήθρα, δεν θα χάσει την ελαστικότητά της και όλα αυτά. Και όχι μόνο αυτό, και η αντιμετώπιση της ακράτησης είναι πολύ δυσκολότερη μετά. Αυτό είναι, συμφωνούν οι πάντες. Ότι πλέον μετά. Πάντως, οι υποστηρικτές, ο Μπολά και τα λοιπά, που λένε μέσα στους 4 μήνες πρέπει να κάνεις ακτινοθεραπεία, αλλά δεν το βάλα αυτό. Λένε ότι δεν έχει φοβερή διαφορά η ακράτεια. Παρ' όλα αυτά όμως, όλη η εμπειρία του καθενός είναι αυτό, ότι μετά την τέτοια. Και στους 4 μήνες που δεν έχει αποκτήσει πλήρη εγκράτεια, μετά από ριζική,
Δηλαδή αρχίζουν μεγάλα προβλήματα μετά. Το κακό είναι ότι η εμπειρία μας είναι από ακτινοθεραπευτικά κέντρα που είναι λίγο του μεσαίωνα, έτσι. Γιατί στην Ελλάδα έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Είναι σαν να συγκρίνεις πορτοκάλια με μήλα. Είναι τελείως διαφορετική η ακτινοθεραπεία που κάνει κέντρο στα βόρεια προάστια και τελείως διαφορετικό στα νότια. Αυτό είναι πολύ σωστό, βέβαια. Έτσι δεν είναι. Συμφωνώ. Γι' αυτό είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτές τις θεραπείες. Δηλαδή πρέπει να έχεις καινούργια μηχανήματα, καινούργιες μελέτες με μεγάλους λεμφατενικούς καθαρισμούς. Γιατί όλες οι μελέτες και όλα τα νομογράμμα ήταν με τους λεμφατενικούς καθαρισμούς τους μικρούς. Παραδείγματος χάρη, το νομογράμμα αυτό που δείξαμε, αν γίνουν καινούργιες μελέτες, γιατί με την ευρεία λεμφατενεκτομή βρίσκεις καινούργιους λεμφαδένες. Βρίσκεις πολύ περισσότερο, 25% νομίζω παραπάνω δυθυμένους λεμφαδένες. Άρα όλα τα νομογράμματα θα τα αλλάξουν. Και το TAF3 με αυτά τα δέντρα μπορεί να σου βγάζει 60% λεμφαδενικές μεταστάσεις. Και γι' αυτό εκεί όλα αυτά καλύπτονται από την ορθογνωθεραπεία. Παρόλο που και εδώ τρέχουν πολλά πρωτόκολλα χημοθεραπευτικά. Νεοάτζουβαντ, ριζική, νεοάτζουβαντ και άκρη. Για να συνοψίσουμε λίγο για να μπορέσουμε να κάνουμε. Καταρχάς, από όλα τα στοιχεία που είχαμε, ότι ο άνθρωπος αυτός μπορεί να χειρουργηθεί. Είναι TAF3α, δεν είναι β. Δηλαδή δεν το απορρίπτουμε από την αρχή. Δεν είναι. Δηλαδή και σύμφωνα και με τα guidelines εδώ, δηλαδή αν ήταν β ή αν είχε λεμφαδένες και τα λοιπά, από την αρχή κανένας δεν θα έλεγε ότι θα πάει για χειρουργείο. Η ηλικία του είναι μέσα στα όρια. Συγγνώμη, Βασίλη, εδώ πέρα πρέπει να αντιπαρατεθούμε τώρα. Άρα ναι, αλλά 2 λεπτά λίγο. Όχι, τα guidelines σου βοηθούν. Οπότε πρέπει να τους επιτεθούμε. Τίποτα δεν είναι αχτύπητο. Τα guidelines είναι. Τι είναι τα guidelines? Θα πούμε και στο Μητρόπουλο να το πει. Τα guidelines είναι μια γενική οδηγία. Δεν σημαίνει ότι καλύπτουν όλους τους ασθενείς. Είναι μια κωδικοποιημένη γνώση για να μας κάνει εύκολη τη ζωή μας. Δεν σημαίνει. Λοιπόν, εδώ πέρα και όταν πας να κάνεις, όλοι μας που έχουμε κάνει σε αυτά τα guidelines μέσα σε διάφορα, είσαι υποχρεωμένος να βγάλεις κάποια απόφαση και να γράψεις κάποιες ενδείξεις προς τα εκτομής. Δεν μπορείς να πεις δεν βγάζω ενδείξεις γιατί δεν έχω αρκετά δεδομένα. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε ενδείξεις, ναι με τα guidelines το λέει, τα οποία είναι σε μια εποχή που ήταν άλλη σταδιοποίηση, με θεραπείες, ακτινοθεραπείες κτλ. Που ήταν εντελώς διαφορετικές, έτσι, και τις οποίες απλώς έδωσαν ένα παράθυρο για να παίξει το χειρουργείο. Δεν έχουμε καμία μελέτη για τα σημερινά δεδομένα, άρα εκμεταλλευόμαστε, και αυτό θα είναι το κατηγορό, άμα δεν το βασικό, ένα παράθυρο έλλειψης γνώσης για να χειρουργήσουμε, επειδή θέλουμε να χειρουργήσουμε, επειδή συμφέρει. Και εντάξει, αυτό θα είναι και η αντιπαράθεση των άλλων. Δηλαδή, κάνουμε ακτινοθεραπεία χωρίς δεδομένα κτλ. Άρα ουσιαστικά δεν υπάρχει κονσένσους. Ή θα βρούμε κονσένσους ότι μάλλον τα κάνεις όλα. Δηλαδή, άμα κάνεις ριζική, θα πρέπει να ακολουθήσει κάθε από τα δύο. Και καινούργιες μελέτες εδώ, ότι είπαμε, δεν φτάνει μόνο η ακτινοθεραπεία. Μετά θέλεις και ορμόνες. Φαίνεται ότι έχουν καλύτερα αποτελέσματα. Δηλαδή, οι ορμόνες πάνε παντού τώρα, σύμφωνα με την. Βλέποντας η βιβλιογραφία, αυτή σου δίνει την εντύπωση. Πρέπει να αρχίζουν αμέσως, να συνεχίζουν για πολύ διάστημα και πάνε με όλα. Είτε με ριζική, είτε με ακτινοθεραπεία, είτε με βραχυθεραπεία, είτε με οτιδήποτε. Βέβαια, το άλλο θέμα που θα μπορούσαν εκείνοι να πούνε είναι ότι η κοινή ογκολογική λογική λέει ότι έχουμε κάποια όπλα, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για να ξεαντλήσουμε όλα μας τα όπλα και αυτή είναι η βασική γραμμή ογκολογικής αντιμετώπισης, εκεί που υπάρχουν ομάδες από όλους. Οπότε παίζουμε και το χειρουργείο μέσα. Θες να συνοψίσουμε τώρα με ποιες διαφάνειες και πού θα πάμε και επίσης θα ήθελε κάποιος από το ακροατήριο να το υπερασπιστεί αύριο. Ποιος θα ήθελε να το υπερασπιστεί? Ας τελειώσουμε, ας κάνεις με ποιες διαφάνειες θα πάμε και τι θα κάνουμε και από εκεί και πέρα. Εντάξει, οι πρώτες ήταν για εδώ, δεν θα χρειαστεί. Ουσιαστικά μπορεί να πει κάποιος τι ιδιαίτερο έχουν αυτοί οι ασθενείς, να δει πόσο επικίνδυνοι είναι. Τα προβλήματα δεν χρειάζεται να τα συζητήσουμε γιατί αυτό εδώ είναι σημαντικό πιστεύω, που μας δείχνει σε αυτούς τους ασθενείς, γιατί και εδώ άμα δείτε ότι έχουμε υψηλά ποσοστά.
Και αν υπάρχει δίδυση σπερματοδόχων κύστων και επιβίωση δεν είναι καλή και οτιδήποτε. Δηλαδή οι 6 στους 10 εδώ θα έχουν δίδυση. Να ρωτήσω κάτι εδώ. Αυτό το 12%, ναι. Τι μπορούν να πουν οι άλλοι, έτσι, ηθικά πόσο μπορούμε εμείς να καταδικάσουμε ένα 12%, έτσι, γιατί θα βάλει στη ζυγαριά μια μεριά αυτό το 12% και το άλλο το 90%, το οποίο πια παίζει στις επιπλοκές. Δηλαδή ότι θα του προσφέρεις πιθανώς παραπάνω επιπλοκές. Άρα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε σε αυτό. Τι γίνεται, το 12% αυτό δεν το, ουσιαστικά με την ακτινοθεραπεία και τις ορμόνες δεν το αφήνει σαν θεραπευτικό. Γιατί σήμερα οι θεραπείες ίασης των καρκίνων του προστάτη είναι αυτές οι δύο. Δηλαδή δεν θα τους αφήσουμε τους ανθρώπους να πούμε εντάξει παιδιά δεν σας κάνουμε τίποτα μόνο ακτινοθεραπεία. Δηλαδή τους κάνουμε μια αρκετά, όχι αρκετά, μια τουλάχιστον εξίσου έτσι, καλή θεραπευτική αντιμετώπιση. Από άποψη επιπλοκών. Άποψη επιπλοκών. Εκεί πρέπει να συζητηθεί και μάλλον εκεί είναι. Δηλαδή, στο ένα τι έχεις, ακράτειες που φτάνουν, υπάρχει μεγάλο βαρύ ίσως στην Ευρώπη. Καλά, εκεί μπορεί να απαντήσει. Εντάξει, εκεί το ερώτημα είναι γενικά σε όλη τη βιβλιογραφία είναι πώς καθορίζεις την ακράτεια. Έτσι, και γιατί, εκεί υπάρχει στους άντρες μεγάλη διχογνωμία. Τώρα, στη δική της λειτουργία, οπωσδήποτε θα έχουν το 100% αυτή, γιατί όντως δεν μπορεί να τσακωθεί. Ναι, ό,τι και να κάνουν τα δύο. Δεν το συζητάμε κανένα να κάνει. Παρόλο που αναφέρει τη βιβλιογραφία, λέει σε ειδικέ περιπτώσει μπορεί κάποιο να δοκιμάσει την απέναντι πλευρά κτλ. Αλλά εντάξει, είναι ανεκδοτικές. Συγγνώμη, τι εννοείται να δοκιμάσει την απέναντι πλευρά. Να αφήσει να κάνει Α, εγώ νόμιζα σεξουαλικό προσανατολισμό να αλλάξει. Αυτά είναι τα δυνατά στοιχεία κάποιου. Όταν έχουμε εδώ λεφαδέλες, αυτό που ισχύει σήμερα ότι πρέπει άμεσα να ασκήσουμε ανδρογονικό αποκλεισμό, που μέσει μια μελέτη, αλλά και εδώ δεν λιτώνει σε εκλογές του ανδρογονικού, και ούτε έχει εκτεταμένο και εκτεταμένο λεφαδελικό να κάνει, επιβάλλεται να ασκήσει άμεσα. Γιατί είναι το πρώτο που έχει ψηλό, πολύ ψηλό επίπεδο. Νομίζω ότι εδώ πέρα πρέπει να βοηθήσουμε λίγο για να στηρίξουμε την ακράτεια. Κύριε Οικονόμου, κύριε Θανασόπουλε και λοιποί που ασχολείστε ιδιαίτερα. Διότι οι ογκολόγοι, μην ξεχνάμε το παράδειγμα της στήσης. Για τον μόνο, η μόνη, μετά είχε και άλλους μιμητές, αλλά ο πρώτος ο οποίος είχε διαφορετική θεώρηση της θητικής της λειτουργίας ήταν ο Patrick Walsh, που θεωρούσε ότι ήταν ικανοί αυτοί που ανταποκρινόντουσαν στο Viagra. Για όλο το άλλο κόσμο, και αυτοί ότι ήταν υγιείς. Για τον όλο τον άλλο κόσμο, το να έπαιρνες Viagra σήμαινε ότι είχες πρόβλημα στήσεις. Για τον τέτοιο, σε όλα τα papers, έτσι να μην τα ξεχνάμε, ότι με τον air sparing έλεγε διατήρηση στήσεις 68%, εννοούσε 68% με αυτούς που μπορούν με το Viagra. Τους έβαζε μέσα και αυτούς. Οπότε κάτι τέτοιο δεν γίνεται και με την ακράτεια ή όχι. Γιατί στο δοχημένο χειρουργείο περιμένει ένα χρόνο και μπορεί να φτιάξει, ενώ αντίθετα με την ακτινοβολία είναι στο ανάποδο, ότι όσο περνάει ο χρόνο μπορεί να εμφανιστεί. Δηλαδή, λίγο το πράγμα. Εγώ στο μεταξύ είναι λίγο δύσκολο, γιατί η εμπειρία που έχω από την ακτινοβολία είναι δραματική σε επίπεδο ακράτεια. Οπότε, αν σου τύχει από την ακτινοβολία, εντάξει, είσαι πλέον τελειωμένο. Απλά συνήθως η ακράτεια είναι ακόμα χειρότερη αν έχουμε κάνει ριζική προστατεκτομή και μετά πάμε και κάνουμε ακτινοθεραπεία από πάνω. Έτσι. Πλέον είναι, ναι. Εκεί είναι ακόμα πιο τραγικά τα πράγματα. Εκεί είναι ακόμα πιο τραγικά. Εντάξει, γιατί η ακτινοθεραπεία, τα ποσοστά ακράτεια δεν είναι ψηλά. Όχι. Δηλαδή ναι. Και πρέπει να ακτινοβολήσει μεγάλο πεδίο. Ναι. Απλά περιορίζει. Απλά περιορίζει μετά από ακτινοθεραπεία είναι περιορισμένες και οι θεραπευτικές σου επιλογές, ταινίες και σε οτιδήποτε άλλο. Και μια υπόθεση και ένα στήμα ότι μετά τη ριζική όμως μπορεί να κάνεις χαμηλότερη ακτινοβολία, χαμηλότερη δόση. Πρέπει να φτάσει στα 60, όχι στα 75 και. Κάποιοι μπορεί να το πει αυτό, έχει λιγότερα ποσοστά επιπλοκών από το έντερο επιπλοκών. Πάντως σε αυτού δεν μπορεί να του αφήσει έτσι. Αυτό δηλαδή και ριζική να κάνει εκτός των 12% και μάλλον εκεί πρέπει να καταλήξουμε. Εκτός των 12% θα είναι εντοπισμένο. Όλος όρθιο να τους κάνεις κάτι. Και πιθανόν να χρειαζόμαστε λίγο και πιθανόν και σίγουρα χρειάζεται γιατί αυτή η μελέτη ότι χρειάζεται και ακτινοθεραπεία. Για το τοπικό κοντρόλ της νόσου. Εκεί είναι ότι το κάνεις χειρότερο. Και μετά θα κάνεις χειρότερο. Αυτή είναι η νόσου. Αυτό ναι. Δηλαδή το ηθικό δίλημα εδώ πέρα αντιστρέφεται και μπορούμε να πούμε αν έχουμε δικαίωμα να υποβάλουμε 88 ασθενείς σε μια
ουσιαστικά μία αναγκαία επέμβαση για να θεραπεύσουμε 12, τους οποίους ούτως ή άλλως θα θεραπεύσουμε. Ακριβώς. Όχι, εγώ θα το έλεγα ακόμα πιο κοντρά για τους 12. Θα το έλεγα ακόμα πιο χοντρά. Θα έλεγα, κύριε Σκολαρίκο, πέστε μου, τι είναι πιο σωτήριο για αυτούς το 12%, η ριζική προστατευτομή ή η ακτινοβολία με 64%. Πάντως, σε αυτή την εξοκαψική επέκταση που λέμε 88%, είναι δύο κατηγορίες αρρώστων. Είναι η TAF3α με θετικά όρια και με αρνητικά όρια. Γιατί παίζει και το ενδεχόμενο να έχει κάνει μια πολύ καλή ριζική προστατευτομή και να μην έχει θετικά όρια. Που αυτοί οι άρρωστοι μπορεί να πάνε απλά με παρακολούθηση μέχρι να κάνουν βιοχημική υποτροπή. Όταν είναι κάτω, άρα, λοιπόν, κάτω από ένα χιλιοστό και δεν είναι ανώμαλα και είναι ομαλά τα όρια. Εκεί παίζει σημαντικό ρόλο ο παθροανατόμος, γι' αυτό δεν προχώρησε. Ναι. Δηλαδή πρέπει να είναι πολύ ομαλό όριο και πρέπει να είναι εξοκαψική, μάλλον επέκταση αυτή. Εντάξει, δεν εξηγούν οι άνθρωποι τι κάνουν, αλλά πρέπει να έχει δίκηση στο περιποστατικό λίπος. Δηλαδή, βάζουν τον προστάτη μέσα στη μελάνη, ναι, βλέπουν ότι έχει διάσπαση των ορίων και βλέπουν ότι μάλλον έχει προχωρήσει και στο περιποστατικό λίπος που καλύπτει αυτό. Ναι, αυτό είναι TAF3α, αλλά με θετικά ή αρνητικά θετικά όρια. Είναι δύο, δηλαδή το 88% έχει μία παράμετρο. Στο TAF3 να έχει θετικά όρια είναι γύρω 40%. Άρα λοιπόν, στο 80, από αυτό το 88% το 40% ίσως δεν κάνουν άμεση ακτινοβολία. Έτσι, ναι. Τι γίνεται τώρα, άλλο ένα θέμα συζήτησης. Δηλαδή, αυτοί που έχουν αρνητικά όρια φαίνεται ότι είναι κακός προγνωστικός παράγοντας και ανεξάρτητο κακός προγνωστικός παράγοντας, αλλά δεν έχει καθοριστεί τι κάνει. Άλλοι περιμένουν και άλλοι ξεκινάνε αμέσως. Οι ακτινοθεραπευτές ξεκινάνε αμέσως και οι ουρολόγοι περισσότερο περιμένουν για όλα αυτά τα προβλήματα της ακράτειας κτλ. Που φέρνει η ακτινοβολία. Δηλαδή, επειδή έχω και έναν ασθενή ο οποίος επέμενε να χειρουργηθεί και είναι, τυχαίνει να είναι 67 χρονών. Αυτός είχε σπάσει και δεξιά και αριστερά η κάψα. Είχε ένα προεγχειρητικό PSA 19. Λοιπόν, είχε κατηλημένα από, επειδή εμείς παίρνουμε λίγο παραπάνω κομμάτια, αλλά είχε κατηλημένα στον ένα λοβό στα 9 και τα 8 και από την άλλη μεριά από τα 9 είχε κατηλημένα τα 4. Αλλά έσπαγε και από τις δύο αμφωτερόπλευρα. Και επίσης, παρόλο ότι μετά με το άνοιγμα που κάνουμε και το κάνουμε έτσι να φαίνεται καθαρά το βιρουμοντάνο μου λίγο και άμα είναι πάμε παρακάτω και μετά παίρνουμε μια φέτα από την ουρίθρα προς τη μεριά του σφιχτήρα, μας το λένε θετικό. Παίρνουμε μια δεύτερη φέτα που πλέον είμαστε καθαρά στο σφιχτήρα και πηγαίναμε για την ακράτειά μας. Και μας λένε επίσης θετικό. Και εκεί πέρα βέβαια αποφάσισε και σταμάτησε γιατί ήξερα ότι ήδη ήμουν στα όρια και δεν θα έπρεπε να τον κάνω μετά. Τι άλλο να κόψεις, δεν μπορεί να κόψεις παραπέρα. Και φαινόταν ήδη αυτό όλο και στο ψαλίδι, ξέρει, στην αίσθηση ότι είναι σκληρό. Λοιπόν, εκεί πέρα τι γίνεται. Ένα πρόβλημα αυτό. Καταρχάς, στο Apex δεν μπορεί να πεις γιατί δεν έχει κάψα προστάτης, άρα εκεί δεν μπορεί να μιλήσει και εξωπροστατική. Και υπάρχει ένα πρόβλημα στη σταδιοποίηση σε όλα αυτά. Και πολλές φορές το ότι αν έχεις μικροσκοπική δίθηση του σφιχτήρα, αν βρεθεί, ουσιαστικά είναι TAF3α κι αυτό. Και το λένε με υποσημείωση τα guidelines. Δηλαδή δεν έχεις κάψα να τη διασπάσει, όχι, δεν ξέρεις τι γίνεται. Πολλές φορές μπορείς να βρίσκεις striated, γραμμωτούς του σφιχτήρα κτλ. Μέσα στο παρασκευασμά σου. Δεν είναι εξοκάψικη, δεν θεωρείται εξοκάψικη. Γιατί το δεύτερο κομμάτι τώρα που ήρθε η κανονική βιοψία λέει ότι είναι σφιχτήρας, έχει όλη την τέτοια καθαρά. Εκεί υπάρχει πρόβλημα στη σταδιοποίηση. Δεν μπορεί να το ορίσεις αυτό αν είναι TAF4 ουσιαστικά. Δεν μπορεί να το πεις TAF4. Δηλαδή παρακείμενα όργανα. Γιατί υπάρχει αυτό το πρόβλημα με τη σταδιοποίηση αυτό και δεν το έχουν λύσει και δεν έχει λυθεί ακόμα αυτό. Στον προστάτη. Πλάγια και τα λοιπά, ναι. Τώρα, σε αυτές τις περιπτώσεις που έχουμε άμφορο σπασμένη κάψα, εκεί πλέον είναι αδύνατο να έχεις αρνητικά χειρουργικά. Δηλαδή, τα ποσοστά πέφτουν πάρα πολύ. Δηλαδή, όταν έχεις άμφο διασπάση. Και ειδικά όταν είναι σε μεγάλη έκταση. Και τώρα τα χειρουργικά όρια είναι μια συζήτηση, γιατί τώρα τα αλλάζουν λίγο. Γιατί μέχρι τώρα έπρεπε
ο καρκίνος να φτάνει στο όριο που είναι βαμμένο με το μελάνι που κάνει το παθολογανατόμι. Να φτάνει κοντά, μέχρι και ένα χιλιοστό λέγανε και τα λοιπά. Τώρα, αν βλέπουν, αν βλέπουν καρκίνο εκεί, η δική μας με μια συζήτηση που είχαμε τελευταίο, λέει κάτι αλλάζει, ότι το δίνει σαν θετικό χειρουργικό. Φάνηκε ότι έχει προγνωστική αξία γι' αυτό. Και παλιά που λέγαμε ότι και οι περινευρικές διεθήσεις δεν έχουν προγνωστικό, κάτι φαίνεται αλλάζει και εκεί, γιατί και οι περινευρικές διεθήσεις έχουν προγνωστική αξία. Κακή προγνωστική αξία. Λοιπόν, ότι εντάξει, πρέπει 9 στους 10 ασθενείς να υποβληθούν σε ένα χειρουργείο, το οποίο ας μην ξεχνάμε κιόλας, γιατί μιλάμε για πολύ καλούς χειρουργούς, με μηδέν θνητότητα, ένα χειρουργείο έχει απώλεια αίματος. Με όλους τους κινδύνους. Μικρούς μεν, αλλά έχει κίνδυνο όταν πάρει αίμα. Έχει τα προβλήματα με θρομβοφλεβίτιδες, με πνευμονικές εμβολές μετά το χειρουργείο. Έχει τα προβλήματα του χειρουργείου, ένα μεγάλο χειρουργείο, είναι στην Πίελο. Δεν μπορείς να κάνεις λαπαροσκοπικό είτε ρομποτικό στο ταφτρία. Μέχρι τώρα δεν υπάρχει evidence ότι μπορεί να το κάνεις. Παρόλο ότι κάποιοι κάνουν, φαίνεται όμως πρέπει να έχεις επαφή και με το χέρι για να δεις που πάνε τα όρια σου. Πρέπει να είσαι πολύ καλός χειρουργός, γιατί πρέπει να αφαιρέσεις όλο το κομμάτι. Δηλαδή να ξέρεις που είναι το όριό σου και να πας πέρα από αυτό. Που αυτό δεν νομίζω ότι στην καθημερινή πράξη το κάνουν οτιδήποτε. Όπως είπαμε, κάτι αντίστοιχο με τα ακτινοθεραπευτικά μηχανήματα. Δηλαδή μπορεί να μας πούν ότι πρέπει να έχεις ένα πολύ καλό IMRT, 3D, τα καινούργια, τα κομφόρμα. Το ίδιο πρέπει να είναι και ένας χειρουργός. Δηλαδή όλοι οι χειρουργοί δεν μπορούν να αναλάβουν εύκολα τα αυτρία. Ή τουλάχιστον δεν θα έπρεπε, αν υπάρχει αυτό σαν ένδειξη. Άρα να αρχίσεις με ένα όποιος το αναλάβει, ότι αφού πούνε για το χειρουργείο, γιατί πρώτοι μιλάνε εκείνοι είναι υπέρ και μετά οι τέτοια, ότι έχουν πάθει ένα πρόβλημα, γιατί φαντασιώνονται ότι λειτουργούν στη Mayo Clinic. Οπότε από εκεί να ξεκινήσουμε. Εγώ θα έλεγα, σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό ποιος θα ήθελε να υπερασπιστεί αυτές τις θέσεις. Κάποιος που να... Γιατί εξ αρχής εκδηλώσατε συμφωνία με αυτήν. Να μην πάω με κάποιους που είπαν όχι, εγώ θα χειρουργούσα. Δεν θα το χειρουργούσαμε. Ωραία. Λοιπόν, άρα ένας συντονισμός με τις διαφάνειες μετά θα μείνετε λίγο. Λοιπόν, να είναι και κάποιος που δεν θα το χειρουργούσε. Δεν θέλουμε να είναι κάποιος που να μην το έκανε αυτό. Ωραία. Λοιπόν, άρα ολοκλήρωσε, Βασίλη. Εντάξει. Νομίζω ότι ολοκληρώσαμε και μπορεί να κλείσουμε. Μάλλον αυτό κάποιος να το δει, αν θα κλείσουμε σε consensus. Δηλαδή, ποιοι χειρουργούνται, ποιοι δεν χειρουργούνται. Κάπως έτσι. Γι' αυτό είναι τα guidelines, τα οποία είναι ενδεικτικά μεν, αλλά μήπως... Με τον Ανδρέα να κλείσουμε έτσι. Εντάξει, ουσιαστικά εμείς θα κατηγορήσουμε τη ριζική με αυτή τη διαφάνεια που είχαν τα ΤΑΦ3 με τα αποτελέσματά τους, που μόνο η ριζική δεν κάνει τίποτε. Εντάξει. Και μετά, με τα ποσοστά, τι κάνουν οι άλλοι, γιατί είναι σημαντικό να ξέρουμε και τι κάνει ο υπόλοιπος κόσμος. Και μετά θα στηρίξουμε σε αυτό, ότι ποια είναι τα αποτελέσματά μας με την ακτινοθεραπεία. Δηλαδή δεν είναι, λες τα κακά τους και λες τι κάνεις. Μήτρη, να ρωτήσω κάτι. Δηλαδή μιλάμε για άσπρο ή μαύρο. Μερικές φορές είναι γκρίζο. Μπορεί να είναι γκρίζο με την έννοια ότι θα πρέπει να ενημερώσει κανείς τον ασθενή και να μπει στο παιχνίδι και ασθενής. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρξει και ένα... Κονσένσους, ναι, στο τέλος. Τώρα είμαστε άσπρο μαύρο. Τώρα σε αυτή τη φάση, ναι. Γιατί η κόντρα θα αναδείξει όλα αυτά τα στιγμή. Ακριβώς. Και κάποια στιγμή να φτάσει... Και γι' αυτό μάλλον αυτή τη διαφάνεια ότι ο ασθενής θα πρέπει να προβληματιστεί για να αυξημένη πιθανότητα και να συμφωνήσει. Εγώ θα έλεγα και μια διαφάνεια, 3 χρόνια μετά, να αρχίσετε έτσι, 3 χρόνια μετά, ο άτυχος ασθενής που έπεσε στα χέρια του κυρίου Σκολαρίκου, έρχεται πάνω τον εξετάζουμε και φοράει τις καινούριες σπάνες του κυρίου που έδειξε, τις τεράστιες που έδειξε ο κύριος Αδαμάκης μέχρι κάτω, τις βιοενικές. Λοιπόν, έχει κάθε κατάθλιψη χοντρή. Έτσι. Τον έχει αφήσει η γυναίκα του και του έχει φάει και την παρουσία λόγω του ότι είναι ανίκανος. Ευχαριστούμε πολύ για την προσφορά στον άνθρωπο, κύριο Σκολαρίκο. Έτσι θα αρχίσουμε με αυτή τη διαφάνεια.
Μήπως πρέπει να σκεφτούμε μια απάντηση στην ερώτησή του, αν θα ρώταγε τον άρρωστο και τι θα αποφάσιζε. Είναι 67 χρονών και έχει το δικαίωμα να αποφασίσει τι θα έκανε στον εαυτό του. 88 άτομα που είπατε αν θα δαπανιστούν με όλο το σεβασμό σε αυτούς για το χειρουργείο και δεν θα έχουν αποτέλεσμα, μήπως αξίζουν και αυτοί οι 12 να έχουν πολύ καλύτερη ποιότητα ζωής. Αυτό θα το ρωτήσει ποιότητα σίγουρα, ζωής, επειδή είναι φίλος μου, το ξέρω. Οι 12 να έχουν άρμα, ναι. Έκαναν τι, χειρουργείο. Ναι, χειρουργείο. Πώς θα είχαν καλύτερη ποιότητα ζωής με το χειρουργείο. Οι 12. Οι 12 θα είχαν καλύτερη ποιότητα ζωής, λόγω των... Αν έχετε καλοσύνη στη διαφάνεια που είχατε τα... Αυτό. Εδώ, με 12, τον εντοπισμένο. Μάλιστα. Δηλαδή, πόσες μελέτες ξέρετε που να δείχνουν συγκριτική ριζικής προστατεκτομής versus ακτινοθεραπείας και να καταλήγουν ότι η ποιότητα ζωής αυτούς μετά από ριζική προστατεκτομή είναι καλύτερη από αυτούς με την ακτινοβολία. Υπάρχουν κάποιες αναφορές του ότι η ακράτεια της ακτινοβολίας συνήθως καταλήγει στον καθετήρα. Η ακράτεια, ναι. Αυτός αλλά... είναι πολύ χειρότερος, ζητώ συγγνώμη για την διακοπή, σε σχέση με έναν καθετήρα μετά από ριζική προστατεκτομή. Λόγω της χωρητικότητας της κύστης, λόγω των επιτακτικών συγχνωρίσεων και όλων αυτών. Ναι. Τι αυτή... ποσοστό όμως κάνει ακράτεια με την ακτινοβολία και τι ποσοστό με τη ριζική. Επειδή εκτιμούν, θα ήθελα να επαναφέρω ότι ο καθένας εκτιμά όπως θέλει την ακράτεια. Δηλαδή, το πρόβλημα με τα ρομπότ για την ακράτεια που βελτιώσανε με κάποιες συγκεκριμένες μετρήσεις και κάποιοι αναφέρανε και ότι ένα πατς δεν είναι τίποτα, δεν τη θεωρούμε ακράτεια. Πρέπει να δούμε πώς τη μετράει ο καθένας. Καταλάβατε. Πάνω θεωρείται θεραπεία, έτσι. Δηλαδή, όλες οι μελέτες που δείχνουν είτε για τις ταινίες είτε για τους φιχτήρες κτλ. Το 0 με μία πάνω το δίνουν σαν θεραπεία, έτσι. Το μία είναι σίγουρο. Μπορεί να κάνεις μόνο ανοιχτή ριζική. Όχι. Επειδή υπήρξε κάποια απαγόρευση στους χειρουργούς που αναφέρουν τα αποτελέσματα για το ρομπότ, ότι η αναφορά και η περιγραφή το τι είναι η ακράτεια, ο καθένας έχει δική του. Και υπήρξε πρόβλημα. Και υπήρχε πρόβλημα. Και είπαν ότι πρέπει τουλάχιστον να οριστούμε το τι είναι και ο καθένας να ασχοληθεί αυτό. Θα δούμε σαν άλλα τα ποσοστά. Κοιτάξτε, τα ποσοστά εδώ, όταν πας για ριζική, είναι ψηλά. Και εσύ είναι παρατηρήσει του κύριου. Ένα στου 10 δεν θα χρειαστεί τίποτε παραπάνω, αλλά έχει ήδη υψηλό ποσοστό ακράτεια. Και το δεύτερο σημείο που σίγουρα θα υπάρχει πρόβλημα είναι η εξωκαψική επέκταση. Η παρατηρήση του κύριου Αδάκη είναι, θεωρώ, εκπληκτική. Δηλαδή, οι άρρωστοι αυτοί που θα έχουν νόσο εκτός προστάτου, αν θα εξαιρεθεί όλοι, ο χειρουργός έχει το δικαίωμα να περιμένει. Εντάξει, εδώ είναι γκρίζο γιατί δεν υπάρχει κονσένσους. Δηλαδή υπάρχουν δύο απόψεις. Άλλοι λένε, αποδεικνύουν ότι κάντε μέσα στους 4 μήνες κάτι ακτινοβολία. Και φαίνεται ότι αυτοί πάνε καλύτερα. Υπάρχουν μελέτες αυτές. Οι υπόλοιποι λένε περιμένετε, αλλά πόσο, όχι πολύ. Ναι, ναι. Αυτό που λέτε είναι η άμεση ή η καθυστερημένη. Αλλά στην ίδια ομάδα είναι και η ΤΑΦ3, είναι η ΤΑΦ3α με θετικά και η ΤΑΦ3α με αρνητικά. Είναι σε μια ομάδα. Οπότε δεν μπορείς να βγάλεις συμπέρασμα από εκεί. Όντως, γι' αυτό είπα τα προβλήματα. Δηλαδή, προσπαθούμε τώρα μέσα από αυτές τις μελέτες να βγάλουμε κάτι για να. Δηλαδή, δεν υπάρχει ξεκάθαρο πράγμα. Και αυτό δηλαδή, είναι η δυσκολία από το θέμα. Όμως είναι ένας χειρισμός να βελτιωθεί και η ακράτεια μετά από ριζική ή να αντιμετωπιστεί έστω για αυτό. Αλλά τα ποσοστά της ακράτειας παραμένουν. Δηλαδή μετά τη ριζική είναι. Ανεξάρτητα από αυτό, ο άρρωστος πρέπει να προετοιμαστεί το ότι θα έχει ακράτεια και δεν θα έχει στήσει. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Και η ακράτεια την έχει. Είναι μια ελπίδα να σε νέος να περάσουν τα 3 χρόνια που μέχρι τώρα υπάρχουν. Γιατί αυτά λέμε του ανδρογονικού και μήπως ξαναποκτήσει τη στήση. Τη στήση δεν θα αποκτήσει το Σάββατο. Τη στήση θα την αποκτήσει το Σάββατο. Γιατί έχουμε. Την έχουμε έτσι.